νίκη, πρόκριση στο τελικό, πρώτη φορά στην ιστορία της ανόρθωσης όσον αφορά το γυναικείο τμήμα σε τελικό κυπέλλου. Πώς νιώθετε πρώτα απ' όλα γι' αυτό? Εντάξει, πολύ περήφανος ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ότι θα προκριθούμε στον τελικό. Όπως λες, πρώτη φορά στην ιστορία της ανόρθωσης σε γυναικείο τομέα, τέλος πάντων, θα πάμε σε τελικό. Εντάξει, το παιχνίδι δεν είναι αυτό που περιμένα. Ήξεραμε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαι τελικός, είναι σαν έναν τελικό. Παλέψαν πάρα πολύ σκληρά οι παίχτες της ΕΔΑ. Συγχαρητήρια και στην ΕΔΑ που πάλεψε. Εντάξει, προχωρούμε. Όπως είπατε, δύσκολο. Παραδοσιακά φέτος σας δυσκολεύει η ΕΘΑ σε όλα τα παιχνίδια. Στοχεύσατε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να τροφοδοτήσετε πολύ την Τέλβα, η οποία τα πήγε εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι. Ήταν αυτό η οδηγία? Ναι, φυσικά βάλουμε το παιχνίδι, το post-play μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, έχουμε και καλούς shooter από έξω, αλλά σαν πρώτη επιλογή ναι, ήταν αυτός ο στόχος μας σήμερα. Εντάξει, την εκλείσανε καλά, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά εντάξει, όπως τελείωσε το παιχνίδι, ξέρετε. Ένας τελικός απέναντι στην ΑΕΛ, ναι. Πόσο βλέπετε αυτό το τελικό, πόσο περιμένετε? Εντάξει, θα είναι ένας, εντάξει. Καινούριες ομάδες, τέλος πάντων πρώτη φορά πάμε εμείς με την ΑΕΛ. Εντάξει, παίξαμε την ΑΕΛ δύο φορές φέτος, φαντάζομαι θα είναι ένα πάρα πολλά δυνατό παιχνίδι, όπως ήταν και η περασμένη εβδομάδα. Και περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.